έτσι να μεταφέρω τις ευχαριστίες του Θεοφιλιστάτου, Επισκόπου Λίδρας και Ηγουμένου της Ιεράς και Σταυροδουλειακής Μονής Μαχαιρά για την τιμητική πρόσκληση να είναι ομιλητής σε αυτήν την έτσι πραγματικά ιδιαίτερη ημερίδα. Δυστυχώς, όπως έχετε αναφέρει, η λυμμένη σε άλλες υποχρεώσεις ήταν εκαδέστη δυνατόν να είναι παρόν. Και έτσι θα αναγνώσω την ομιλία που είχε ετοιμάσει. Η Εκκλησία εν Κύπρο υφίσταται εδώ και σχεδόν 2.000 χρόνια. Μετά τη μεταστροφή του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Παύλου στον Χριστιανισμό και την ένταξή του στην Εκκλησία δια του βαπτίσματος, το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός, κατά την Θεία Λειτουργία είπε στους Αγίους: «Αφορήσατε δήμοι των Βαρνάβαν και των Σάβλων εις το έργο, όπως και έκλειμε αυτούς. Και το έργο ήταν ο Ευαγγελισμός της Αποκάλυψης του Θεού πέραν των συνόρων της Ιουδαίας. Πρώτος σταθμός η Κύπρος. Η Κύπρος είναι Αποστολική Εκκλησία, διότι σε αυτήν μαρτύρησε ο Απόστολος Βαρνάβας και ευλογήθηκε δια της παρουσίας και των άλλων δύο Αποστόλων, συνοδών και συνεργατών του Βαρνάβα, του Παύλου και του Μάρκου του Ευαγγελιστού. Η αποστολικότητά της αναγνωρίστηκε με τον 8ο κανόνα της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, που συνήλθε το 431 μετά Χριστόν στην Έφεσο. Επικυρώθηκε από τον Αυτοκράτορα Ζήνωνα το 478 μετά Χριστόν, ο οποίος παραχώρησε στον εκάστοτε προκαθήμενον αυτής τρία αυτοκρατορικά προνόμια: να φέρει πορφυρούν μανδύα, να υπογράφει κόκκινο μελάνι και να κρατήσει Κύπρο όπως ο Αυτοκράτορας. Οι κατά καιρούς αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι της Κύπρου επιμελήθηκαν τη σωτηρία του εμπεμπιστευμένου σε αυτούς ποιμνίου, ασφαλίζοντάς το εις την ευσέβεια με τους λόγους τους και τις δασκαλίες τους, με τα θαύματα και τις θεοσυνίες τους, με τον βίον τους και το παράδειγμά τους, με τα μαρτυρικά τους αίματα και τους ασκητικούς τους ιδρώτες. Οι όλων αυτών, από αρχής και μέχρι των εσχάτων, φίλευσαν, όδησαν, λείπαναν, υποστήριξαν, ασφάλισαν και καλλιέργησαν, ο καθένας με το ιδιαίτερο εκείνο χάρισμα που έλαβε παρά Κυρίου Θεού Παντοκράτορος και κατά τον προσωπικό κόπο που κατέβαλε, των σπόρων της ευσέβειας, των θείων λόγων, των θεών λόγων. Και επειδή ο Θεός, Λόγος, ο Θεάνθρωπος, προσέλαβε όλο το ανθρώπινο φύρμα και το εξαγίασε, έτσι και οι δούλοι αυτού, οι εργάτες του Ναμπελώνα του Κυρίου, οι ποιμένες της Εκκλησίας, ακολουθώντας το παράδειγμα του καλού ποιμένα, φροντίζουν και μεριμνούν για όλον τον άνθρωπο το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα του. Και ο κατάλογος των Αγίων μακρύς και πολυάριθμος, γι' αυτόν τον λόγον δικαίως η Κύπρος εκλήθη νήσος Αγίου, αλλά και νήσος της Παναγίας μπορεί να κληθεί, διότι είναι το μοναδικό νησί που τη σκέφτηκε η Παναγία Θεοτόκος για να συναντήσει τον Άγιον Φίλον του Ιούδης και Θεού, τον τετραήμερο Λάζαρο, και σε αυτό το νησί επεθύμησε μία εκ των τριών ευλογημένων υπό αυτήν Αγίων της εικόνων να παραμείνει μόνιμα διαθαυμαστού τρόπου σε υπερυψωμένο θρονή στην Ιερά Μονή Κύχου. Σε αυτήν την ίσο των Αγίων και σε αυτήν την ίσο της Παναγίας, η Ορθόδοξος Εκκλησία με κεφαλή τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τον Θεάνθρωπο, υπάρχει από το 45 μετά Χριστόν μέχρι σήμερα. Και καθώς ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, κατά αντίστοιχον αναλογία και ο Αρχιεπίσκοπος είναι κεφαλή της τοπικής Εκκλησίας και ο κάθε αρχιερέας είναι κεφαλή της τοπικής του Εκκλησίας στη Μητροπολιτική του Περιφέρεια και ο κάθε άνθρωπος είναι ο ζωτικός παράγοντας του τόπου, του χώρου και του χρόνου. Το ειδοποιό σημείο αυτής αδιάσπαστης παρατεταμένης παρουσίας οφείλεται στην αδιάκοπη αποστολική διαδοχή. Αυτή σημειώνεται στην Αγία Αλυσίδα των αρχιερέων της που ξεκινούν από τον Απόστολο Βαρνάβα και ανελιπώς φτάνουν μέχρι σήμερα. Ένας κατά σειράν κρίκος αυτής αλυσίδας των αρχιερέων
είναι και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Κυπριανός. Η αρχιεπισκοπική του περίοδος καλύπτει σχεδόν 11 χρόνια, από τις 30 Οκτωβρίου 1810 μέχρι την 9η Ιουλίου 1821, σχετικά μικρή περίοδος, παρά ταύτα το φάσμα των μημαντικών του δραστηριοτήτων καλύπτει πάρα πολλά και ποικίλα θέματα, όσα οι αμέσως προκάτοχοι και οι διάδοχοι του μαζί δεν κάλυψαν. Και τούτο όχι για την παροχή των μέσων ή την πληθή των συνεργατών ή την ικανότητά τους, αλλά μάλλον για την αρετή του ανδρός. Κυρίως οι προκάτοχοι του έκαναν πολύ περισσότερο αυτού έργα, μάλιστα και αξιόλογα. Τα ονόματά τους και οι προσωπογραφίες τους κοσμούν ιερούς και αγίους οίκους, όμως δεν είναι τόσο γνωστοί. Ο Κυπριανός έκανε μικρό όγκον έργο, ουσιώδη όμως σε πάρα πολλούς τομείς και έχει εκ Θεού το αιώνιο μνημόσυνο, κυρίως για την αρετή του και το μαρτύριό του. Επειδή συγκεφαλαιώθηκαν σε αυτόν οι ποιμαντικές δραστηριότητες των προκατόχων και διαδόχων του, θα ξεκινήσουμε από αρχής της αρχιεπισκοπικής του περίοδου να τις αναλύουμε ανοιχνεύοντας την κοινωνική και την πνευματική του διάσταση. Καταρχάς, λίγους μήνες μετά που ανέλαβε το πηδάλιο της Κυπριότητος Νιός, στις αρχές του 1811, κάλεσε σε γενική συνέλευση τους πρώτους του νησιού, κληρικούς και λαϊκούς, οι οποίοι κατέγραψαν στο Μέγα Κώδικα της Αρχιεπισκοπής όλα τα χρέη της Εκκλησίας προς τους τρίτους. Το ποσό μεγάλο, το χρέος βαρύτατο, η ανάγκη πιεστική, τα έσοδα πενιχρά. Η ευαίσθητη καρδία του Κυπριανού κατέθεσε το περιεχόμενό της δια της γραφίδας σύροντας την παρακάτω φράση. «Γέννητο δε ημί ήλιος Κύριος ο Θεός, υπερ τούτων και της πτωχής κατοίκης». Η έγνοια του και η μέρινά του για τους ανθρώπους του τόπου τούτου, ειδικά τους πτωχούς, υπάρχει ξεκάθαρα σημειωμένη σε άλλο κώδικα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, κατά την περίοδο που διακονούσε με Αρχιεπίσκοπον Κύπρου Χρύσανθον ως οικονόμος. Σημειώνονται σε αυτόν τον κώδικα τα εξής: «Ελεημοσύνη στους αμερμεντέρες, εις πτωχά μέρη δοθήσε σε ελεημοσύνες κατά τη μεγάλη εβδομάδα, το Χρήστο δια να μην τουρκίσει 10 γρόσια». Η ελεημοσύνη ως πρωταρχική αρετή ποιεί την προσαγωγή προς τον Θεάνθρωπον Κύριον Ιησού και καθιστά τον εργάτη της φίλο του ελεήμονος Θεού. Επιπροσθέτως, εκπληρώνει την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον, διότι τον αναπαύει και του παρέχει παρηγοριά στην ανάγκη του. Και η μεν παρηγοριά του σώματος είναι αναγκαία, η δε παρηγοριά της ψυχής και η ανάπαυση του πνεύματος και η διαφύλαξη της πίστης είναι αναγκαιότερα και πολυτιμότερος. Αυτή η ελεήμων καρδία δεν εξαντλείται στο να δώσει, αλλά έτσι περισσότερο προνοεί για τις ανάγκες των τροχών αδελφών του. Γι' αυτό παραγγέλνει στον δραματικό και θρέας Κύριε Ανάγκη. Του Χατζημιχαήλη Κεντζή από εμμορίαν Αγίας Μαρίνης χάρισον ως πτωχού εκ πάντων των δοσημάτων του γρόσια 15. Και επιτείνει την αγάπη του προς τους αδελφούς του, τους ελαχίστους, απευθυνόμενος προς τον γραμματικό, συνεγκύκλειον προς τους κατοίκους του κατηλικίου χρυσοχούς. Να φέρεσαι δε εις τους δραγιάδες με φόβον Θεού, για να μην αδειμονούν η πτωχή και φύγωση. Ο Θεός πλούσιος εν ελέη είναι παράλληλα και δίκαιος κριτής. Έτσι η γνήσιοι δούλοι του και οι άγιοι μαζί με την ελεήμωναν καρδία έχουν και την δικαιοσύνη, το ίδιο και ο Κυπριανός. Το χάρισμα, η χάρις της δικαιοσύνης που έχει, δημοσιεύεται μέσα από την εξιδέρκεια της αστραβής του νοός του, που σημειώνεται στην εγκύκλιο προς τους κατοίκους του κατηλικίου Μεσαωρίας ως ακολούθους. Αυτό μεν και προστάξαμε δεσποτικός, καθυποβάλλοντες τον και εις το βάρος του αφορισμού, και αρχιερατικός, για να μην μεταχειριστεί ψεύδρος από βλέπον σφυροδορία. Εσάς δε προτρέπομεν πατρικός, ερχομένου
του διαλυθένου εις έκαστον χωρίων, να παρησιάζεστε όλοι κάτοικοι και εν φόβο Θεού και καθαρό συνειδότη να παραστείνε την αλήθεια, δηλαδή όσοι μεν είναι το όντι τεθνικότες ή φυγάδες εκ της νήσου, ή γέροντες ανάξι, ή παιδεία ανήλικα από τις ανιέτης σημειωμένα, να τους προτείνετε εις τον δευτιτζήν, για να τους εξώσει του καταστήχου. Όσοι δε έμειναν έως τώρα άγραφοι κατά χάρη, μόνον ότι είναι άξιδος ημάτων, να προτείνετε και αυτούς, για να τους σημειώσει. Και πάλι όσοι είναι αδύνατοι και πτωχοί και επιφορτισμένοι υπερ δύναμη ίντων, να μαρτυρείτε την κατάστασή των, δια να καταρριβαστώσει. Όσοι δε είναι κυβερνημένοι και ελαφροφορτωμένοι, να τους μαρτυρείτε, για να αναβιβαστώσει αναλόγως η καταστάση των. Εν περιλήψη, σκοπός μας δεν είναι άλλος η μη ομολογουμένης της αληθείας, να γίνει μία δικαία καταγραφή όλων των βραγιάδων της νήσου κοινός, μήτε υπερδύναμη, μήτε παραδύναμη, για να μπορείτε όλοι και πτωχοί και ευκατάστατοι να πληρώνετε το δόσιμό σας εν ευκολία. Συμφωνεί με το χάρισμα και επιβεβαιώνεται από τα έγγραφα απονομής δικαίου και συμβιβασμού προϊόντα αποτελέσματος δικαιοπραξίας του Κυπριανού. Μέσα από αυτά τα χαρίσματα της ελεημοσύνης και της δικαιοσύνης που υπάρχουν στον εσωτερικό κόσμο του Κυπριανού, η καρδία του πληγώνεται όταν ακούει ότι υπάρχουν οι εξαμάξεις λαλούμενοι κατά των Κυπρίων οι μόνο αρρύθμιτοι εκείνε κατηγορίε ον αυτοί κοϊπολάγησεν πολύ σε γενόμεθα. Όταν έφτασε η ώρα και ο Θεός αναβίβασε τον Κυπριανό στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, έβαλε σε εφαρμογή το ενδόμηχο σχέδιο και οικοδόμησε με ελληνική σχολή για να μαθαίνουν οι Κύπροι και την θύραθεν και την θείαν σοφία. Ο εργάτης της αρετής που επιθυμεί να ομοιάσει του Θεού τελειοποιείται εσφαιρικά. Ο Θεός Λόγος, ο Δημιουργός του σύμπαντος κόσμου, η σοφία του Θεού Πατρός έρχεται τους εραστές της στην σοφία την οποία επιποθούν, επικαλούνται και καλλιεργούν. Σοφίζονται και θέλουν να σοφιστούν, φωτίζονται και θέλουν όλοι να φωτιστούν. Γι' αυτό δημιουργούν τις συνθήκες και δίνουν τα κίνητρα. Και καθώς ο Θεός, δια της σοφίας εν αγάπη Πνεύματος Αγίου παιδαγωγεί των άνθρωπων εισοδούς αιωνίους, ειρηνικούς, ένδοξους και αστραπηφόρους, καθιστώντας τον μακάριον, το ίδιο μπράττουν και η γνήσιοι δούλοι του. Μέσα σε αυτό το πνεύμα, ο Κυπριανός συγγράφει την ιδρυτική πράξη της ελληνικής σχολής σημειώνοντας. Για να διδάσκονται οι πέδρες της πολιτείας την πάτριον πίστην αυτό, το μόνο προτιμότατον και αναγκαιότατον και να εκπαιδεύονται εν ταυτό και ήθη Χριστά, όπου με το μέσο της μαθήσεως προβαίνονται εις την ανδρική ηλικία, να γίνονται άνδρες θεοσεβείς, φρόνιμοι, πολιτικοί, χριστοήθεις, δίκαιοι, φιλοπάτριδες, φιλέμποροι, όπου να μπορούσει να προσπορίζουν τα ουσιαστικά της ζωής αυτών με τρόπους δικαιοσύνης και όχι να περιφέρονται τι δε κακή σε την άλλους, εν απορία και αμηχανία το πλείστον διάγοντες. Πλήρως κατεχόμενος υπό τη σοφία του Πατρός και κατέχοντας αυτή, το συντετριμένον κατέδισε, το απολωλός ανεζήτησε, το υγιένον εξέθρεψε, το ισχυρόν εφύλαξε και ευόσκησε τον λαόν Κυρίου μετακρίματος. Από την σοφία, εκτός του ιδιώματος της παιδαγωγίας, πηγάζει και η δημιουργία. Αριστοτεχνικά ο Θεός δημιουργεί το σύμπαν και αριστοτεχνικά ο Κυπριανός οικοδομεί την ελληνική σχολή, ανακαινίζει το παρεκκλήσι του Αγίου Νουφρίου και συνεισφέρει στην οικοδόμηση της πολυθύσας πτέρυγας της Ιεράς Μονής Κύκου, επεκτείνει την Εκκλησία της Παναγίας Ελεούσας και ανοιγείρει εκ βάθρων τα παρεκκλήσια του Αγίου Γεωργίου στον Στρόβορο και των Αγίων Ελευθερίου και Στυλιανού στο μετόχι της Μονής Μαχαιρά. Όμως η αριστοτεχνική δραστηριοδημιουργικότητα δεν περιορίζεται στα οικοδομήματα. Προεκτείνεται στην ιστορική αγιογράφηση εικόνων και στην καλλιέργεια της μουσικής, της συνοδείας, των αγγέλων και στην ποιητική
την εκδοτική παραγωγή. Η σοφία του Θεού δεν περιορίζεται μόνο στα προηρημένα. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, «Εν σοφία περιπατείτε προς τους έξω, των καιρών εξαγοραζόμενοι, ότι η μέρε ποδηρέξει». Η πολυπίκυρο σοφία του Θεού, η κύλα και ξέσια χαρίσματα κατά πλουτή των άνθρωπων και ο άνθρωπος εργαζόμενος του τάραντον πλουτή εις Χριστόν και δια του Χριστού των Χριστών. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός εν ανθρωπή σας ήρθε στον κόσμο για να σώσει ολοτελώς τον άνθρωπον εκ του πτώματος του θανάτου. Ανασταίνοντας την ανθρώπινη φύση και εγκαθιδρύοντας την στον πατρικό θρόνο, θεραπεύει ολοτελώς την ανθρώπινη φύση και την εξαγιάζει. Ως εκ τούτου, καθίσταται ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών αυτός και που πρότισε εν σάρκου οικονομίας του ασάρκος παρήχε την ιατρία και ως χάρισμα και ως δωρεάν. Μιμούμενος ο Κυπριανός των Κύριων Ιησούν Χριστό, επιμελήθηκε εν την υγεία του σώματος παραγγέλλοντας και αγιογραφώντας την εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους το 1813 κατά την εσκύψα σαν επιδημία της Πανόλους. Αναδεικνύεται έτη και έτη πρωτοπόρος στα θέματα υγείας, αφού δια της συστατικής του επιστολής επιτρέπει και παροτρύνει τον εμβολιασμό των παιδιών. Παράλληλα με την υγεία του σώματος, επιμελείται και την υγεία της ψυχής. Η εγκύκλειός του κατά φαρμασών είναι ένα σημαντικό δείγμα αυτής του της επιμέλειας και μία επιπρόσθετη πρωτοπορία σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία διαχρονικά. Και καθώς επιμελείται τον απελώνα του Κυρίου από τα ζυζάνια των αιρέσεων, έτσι επιμελείται και τους αγρούς και τους αμπελώνες των ανθρώπων από την καταδρομή της φοροπιοακρίδας. Διεγκυκλίου του επιδιώκει να αποβάλει από το φρόνημα του ποιμνίου του τις προλήψεις και τις δυσιδαιμονίες. Ακολούθως, τους παροτρύνει να πράξουν το ανθρώπινο επικαλούμενη την Θεία Βοήθεια δια πρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Τρίφωνα. Γι' αυτό παραγγέλει πλήθος εικόνων του Αγίου Τρίφωνα από διάφορα αγιογραφικά εργαστήρια για όλη την Κύπρο. Παράλληλα, εύχεται και ευλογεί ώστε τα γεννήματα και οι σοδιές των ανθρώπων του ποιμνίου του να είναι πλούσιες για να χαίρονται, να εθραίνονται και να δοξάζουν τον Θεό. Εκ του μέχρι τούδε κατατεθέντων φαίνεται ότι η Εκκλησία και ο Αρχιεπίσκοπος λειτουργούσαν ως κράτος πρόνοιας και κοινωνικής μέρημνας. Εξ αυτής της ιδιότητας η δραστηριοποίησή τους επεκτηνόταν και στους τομείς παιδείας, των θρησκευτικών, της δικαιοσύνης, της γεωργίας, των έργων, της υγείας, των ποικίλων εσωτερικών και εξωτερικών θεμάτων. Παρά τα αυτά όμως, η μεγαλύτερη προσφορά της Εκκλησίας και του Αρχιεπισκόπου δεν ήταν η κοινωνική ή η πνευματική με τις δύο προεκτάσεις, την θύραθεν και την θρησκευτική πάνω εκκλησιαστική. Η μεγαλύτερη προσφορά της Εκκλησίας στην ανθρωπότητα είναι η παραγωγή Αγίων. Η Εκκλησία ιδρύεται με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της Πεντηκοστής και το κύριον έργο είναι η παραγωγή Αγίων. Γι' αυτό και οι αμέσως μετά την Πεντηκοστή Κυριακές είναι αφιερωμένες κατά σειρά στους Αγίους Πάντες, στους εν το αγιονίμο όρη εν ασκήσει και αθλήσει διαλάμψαντας και στους Αγίους Νεομάρτυρες. Έτσι λοιπόν, η Εκκλησία εν Κύπρο κατά το 1821 και όχι μόνο προσφέρει την εκατόμβη των Αγίων Μαρτύρων και ομολογητών με προεξάρχοντα τον Μεγαλομάρτυρα Αρχιεπίσκοπον Κύπρου Κυπριανών. Για τον Κυπριανό δεν ήταν ένα τυχαίο συναπάντημα με τον θάνατο, ένα ευκαιριακό γεγονός της στιγμής, μια απρόπτυχη συγκυρία. Ήταν μελέτη ζωής, απόφασης καρδίας, έκστασης αγάπης Θεού. Και τούτον δεν καταδεικνύεται μόνο από τα δικά του λόγια που είπε στον Τζον Καρ. Συχνά δάκρυσε ενώ μας μιλούσε για τις σφαγές των συμπατριωτών του. Τον ερωτήσαμε γιατί εν μέσω τέτοιων κινδύνων δεν προτιμούσε τη δική του ασφάλεια αναχωρώντας από το νησί. Μας ανακοίνωσε ότι θα έμενε υποστηρίζει τον λαό του
κατά την δύναμή του μέχρι τέλους και θα θυσιαζόταν για αυτού. Το είχε αντιληφθεί προχρόνων και ο Κωνσταντίνος οικονόμος εξ οικονόμων, όταν γράφοντας επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Κυπριανό, μεταξύ άλλων σημειώνει: «Απεστάλης από τον ουρανόν ποιμήν αγαθός, δια να ποιμένεις το λογικό σου ποιμνιο και με λόγο και με έργο και με πράξη και με διδασκαλία και με αυτή αν τύχει την ανεκτήμητόν σου ψυχή». Εάν αυτός ο Κωνσταντίνος οικονόμος στην περιοδική συναστροφή με τον Κυπριανό αντελήφθηκε και κατέγραψε το ανωτέρω, τότε πόσο μάλλον αντιληπτόν ήταν στους Κυπρίους που τον συναστράφηκαν καθημερινά και για χρόνια. Ίσως γι' αυτό μαρτύρησαν μαζί του, ίσως γι' αυτό να προτίμησαν να μαρτυρήσουν παρά να λαξοπιστήσουν. Αυτή την πνευματική εργασία άρχισε εξ αυτής της βαλβίδος του βίου του, όταν εντάχθηκε στην Ιερά Μονή Μαχαιρά. Κατ' εκείνη την εποχή, η πνευματική εργασία στη Μονή Μαχαιρά ήταν έντονη. Προηγήθηκε η έκδοση της τυπικής διαθήκης του κτήτορα αυτής, Οσίου Νίλου, του πρώτου καθηγουμένου αυτής και πρωτόθρονου επισκόπου Ταμασού. Μετέπειτα, επιηγουμένου της μοναχού Παρθενίου, ενός σπουδαίου και δραστήριου ηγουμένου που άφησε εποχή, ανακοινίζοντάς την σε όλα τα επίπεδα. Η εικόνα που χαράχθηκε στη μνήμη του Κυπριανού, όταν μικρό παιδάκι εντάχθηκε στη μονή, σημειώνεται στη ρήμη του λόγου του, στο έγγραφο αφορών την αφιέρωση ντούνων στη Μονή Μαχαιρά, που λέει τα εξής: «Του αηδήμου εκείνου αξιεπαίνου ανδρός, καθηγουμένου και Παρθενίου, τα πηδάλια της Μονής διαδεξαμένου και αποστροφούντος, περίπου το 1750 σωτήριον έτος, ώστις ενώ εξήρχεται εις την υπηρεσία της Μονής, φέρομεθε αυτού και τους αδελφούς, έβλεπες ως σαν μία εκστράτευση, εκστρατεύουσα και έναν ολόκληρο στρατό, έχουν υπέρ 200 μοναχούς ακολουθούντας αυτό». Στο μοναχισμό υπάρχουν τρεις βασικές αρετές: η υπακοή, η παρθενία και η αχτιμοσύνη. Εξ αυτών, πρώτη και μεγαλύτερη είναι η υπακοή, διότι πρώτος υποτακτικός έγινε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στον ουράνιο του Πατέρα. Και πόσο σπουδαία το καταθέτει ο Απόστολος Παύλος στην προσφυλλιπτυσής επιστολή του, γράφοντας: «Τούτο γάρ φρονίσφαιν ημίν ο και εν Χριστώ Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, που χαρπαγμόν ηγήσατο, το είναι ίσα Θεό, αλλά εαυτόν αυτόν εκένωσεν μορφή δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν με αυτόν γενόμενος, υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Αυτό το φρόνημα εγκορπώθηκαν οι Άγιοι Πάντες και μέσα σε αυτό το πνεύμα κινήθηκαν, μαζί με αυτούς και ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός. Το Κυριακό Λόγιο «Ήδης θέλει ο πίσω μου ελθεί, απαρτισάσω εαυτόν και αρά το σταυρόν αυτού και ακολουθήτων», βρήκε πολλούς εκπληρωτές μαζί και των Κυπριανών. Αναλαμβάνοντας τον σταυρό της υπακοής έως τέλους, ακολούθησε τον Κύριο Ιησού στην οδό του μαρτυρίου. Αναβαίνοντας την κλίμακα των αρετών σκαλή-σκαλή, αξιώθηκε και την ανάβαση επί του δικού του Γολγοθά, του Ικριώματος, στην δική του Ιερουσαλήμ, την πλατεία Σεραγίου, στην εντός των τυχών Λευκοσία. Και καθώς ο Κύριος παραστάθηκε στο βήμα του Πιλάτου και ο Κυπριανός παραστάθηκε στο βήμα του Κουτσούκ Μεχμέτ, και καθώς ο Κύριος παρεκάλεσε τον Πατέρα και ο Κυπριανός παρεκάλεσε τον Κουτσούκ Μεχμέτ να θυσιαστεί μόνον εκείνος και για να σωθούν οι άλλοι, και καθώς ο Κύριος θυσιάστηκε υπέρ της του κόσμου σωτηρίας, δίνοντας εις αυτόν τύπων και υπογραμμών τη σπάση, και ο Κυπριανός προέτρεψε τους παρεστικότας λέγοντας: «Τέκνα έδωκα ημίν παράδειγμα». Και καθώς ο Κύριος μετά το πάθος αναστήθηκε και αναλήφθηκε και κάθισε στα δεξιά του Πατρός αΐ εμπιχάνουν υπέρ ημών, η ψυχή του Κυπριανού μετά το ένδοξο του μαρτύριο
ανέβηκε στους ουρανούς και παρίσταται εν δόξος πρώτου υπέρναμου του θρόνου του Θεού, εν διχάνουν υπέρ ημών ως πρέσβησες πρόσδεκτος. Αυτή είναι η μεγαλύτερη και κυριότερη προσφορά της Εκκλησίας και του Αρχιεπισκόπου. Να παράγει η Εκκλησία προϊόντα σπουδαία, άντρες Αγίους, ανθρώπους του Θεού, τις ίδιες αυτής κεφαλές, τους προκαθημένους της Αρχιεπισκόπους και να τους προσαγάγει στον Θεό εις ως μην ευωδίας, εις ολοκαύτωμαν ευπρόσδεκτον, εις δικαίωσιν Θεού και να τους αξιώνει της τιμής να παρίστανται ενώπιον του Θεού ως πρέσβης ευπρόσδεκτη δι' ολόκληρον την ανθρωπότητα εξαιρέτως την γενέτερα χώρα τους. Τέτοιον και εμείς έχονται στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κυπριανό συγκεφαλαιωτικά τον παρακαλούν μαζί με τον ημνογράφο ψάλλοντες, πάντων των Αγίων ανεμάξοδος αρετάς, πατήρ ημών Κυπριανέ, Μωυσέως το Προάο, Ηλιού των Ζήλων, Πέτρου την Ομολογία, Ιωάννου την Θεολογία, ως ο Παύλος εκβοώ, που και παύσω, τι σας εμεί και ο καρσθενώ, τι σκανδαλίζετε κι ουκ εγώ πειρούμε, όθεν συναυτής απριζόμενος, οικέτερε σωθήν τα ψυχάς ημών. Αμήν. Ευχαριστώ.